Τουλάχιστον 12 μέλη των κουρδικών δυνάμεων και των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων σκοτώθηκαν το Σάββατο σε τουρκικέ αεροπορικέ επιδρομέ στα βόρεια τη Συρία, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Άμυνα τη Τουρκία, μία εβδομάδα μετά την αιματήρια επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε την έναρξη τη αεροπορική επιχείρηση Γαμψό Ξήφο, στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία. Περιοχέ οι οποίε θεωρεί ότι χρησιμοποιήθηκαν ω βάσει από Κούρδου τρομοκράτε. Η επιχείρηση διεξάγεται με βάση τα νόμιμα δικαιώματα άμυνα, όπω προβλέπονται στο άρθρο 51 τη χάρτα του ΟΗΕ, προκειμένου να εξωτερωθούν οι τρομοκρατικέ επιθέσει από το βόρειο Ιράκ και τη Συρία, να διασφαλιστούν τα σύνορα και να εξαλειφθεί η τρομοκρατία στην πηγή τη, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Οι τουρκικέ αρχέ επέριψαν την ευθύνη για την επίθεση στο ΠΚΚ και στι Μονάδε Προστασία του Λαού, κουρδική παραστρατιωτική οργάνωση που δρά στη Συρία και σύμφωνα με την Άγκυρα συνδέεται με το ΠΚΚ.